Και δίδεται η εκκίνηση με την Τρόικα να φεύγει με αναπήδημα και να μένει πίσω. Και γρήγορα το νούμερο 2 Ρίο Ντέβα μαζί με το νούμερο 6 Mary Reed θέλουν να οδηγήσουν. Έρχεται απ' έξω και το νούμερο 7 η Perfectly Fair. Mary Reed, το νούμερο 6 είναι στο κάγκελο. Απ' έξω το νούμερο 7 Perfectly Fair. Τώρα περνάει η Αζερέλ, το νούμερο 1 στην τρίτη θέση. Μένει στην τέταρτη το νούμερο 5 Sunset Dazzle. Υποχωρεί η Ρίο Ντέβα, μένει έκτη έναντι αυτή στην πέμπτη θέση το νούμερο 3 La Somanda. Προωθείται και το νούμερο 4 The Chaz. Ακόμη πιο πίσω έχει μείνει το νούμερο 8 η Τρόικα. Η Mary Reed προηγείται. Perfectly Fair και Αζερέλ καταδιώκουν με την Sunset Dazzle και την La Somanda να είναι πιο πίσω. Μπήκαμε στην ευθεία με την Mary Reed να προηγείται, να έχει μια διαφορά περί τα δύο μήκια από την Perfectly Fair. Η Αζερέλ είναι τρίτη και προσπαθεί να ανέβει και η Sunset Dazzle. Η Mary Reed έχει πάρει μεγάλη διαφορά. Θα είναι η νικήτρια, θα γράψει την τέταρτη νίκη. Η Perfectly Fair θα τερματίσει στη δεύτερη θέση. Η Αζερέλ στην τρίτη και στην τέταρτη το νούμερο 4 The Chaz. Νούμερο 5 Sunset Dazzle, νούμερο 3 La Somanda, νούμερο 2 Rio Deva και νούμερο 8 Troika ακολούθησαν. Εδώ Mary Reed, κεφάλι και τέρμα για αυτή την πολύ ωραία φοράδα ελληνικής υποπαραγωγής από το Wraith, ένα πανίσχυρο άλογο, και την Fiddler's Fair. Πήρε το κεφάλι, αυτή είναι η δεύτερη νίκη για τον Μάριο. Παρά λίγο οι πενταετής να κάνουν το δίδυμο. Ναι, πρώτη-τρίτη, ναι. Η Perfectly Fair. Αν φύγει καλύτερα η Αζερέλ. Ίσως και να γίνει, ίσως. Λοιπόν, 6, 7, 1 και 4. 6, 7, 1, 4. Ο εκπρόσωπος λοιπόν του κύριου Θεολόγου, ο κύριος Κουράς και νονός της Mary Reed είναι μαζί μας. Αυτό μου είπε προηγουμένως, ότι είναι ο νονός ουσιαστικά της νικήτριας σήμερα, τέταρτη συνολικά νίκη. Αν εξαιρέσουμε δηλαδή την δευτεριά που είχε πριν, συνέχισε τις νίκες της. Είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Ναι, 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 είναι μια πολύ καλή φοράδα ελληνικής παραγωγής. Και πιστεύει ο κύριος Θεολόγου ότι θα πάει ακόμα καλύτερα. Εγώ μιλάω σαν εκπρόσωπος, γιατί είμαι και ο νονός, ας πούμε, έχω δώσει το όνομα στη φοράδα. Και έχω κι εγώ έτσι την αγωνία μου πάντα όταν τρέχει και γι' αυτό ήρθα εδώ. Και μάλιστα θα λέγαμε ότι ήταν και απαιτητικός ο σημερινός όμιλος, οπότε έχει ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Ναι, έδειξε και από την προηγούμενη συμμετοχή η φοράδα ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Γιατί ο χρόνος που έκανε η προηγούμενη φοράδα που κέρδισε στην προηγούμενη κούρσα ήταν πολύ καλός. Και έτσι έδειξε ότι είναι και αυτή σε πολύ καλή φόρμα. Όπως μας είπε και λίγο πριν ο Γιάννης, επειδή είναι πολύ σημαντικό να ενημερώσουμε πολύ κόσμο που ενδιαφέρει, τι βλέπετε για τον Peak 3 στη συνέχεια? Ο Peak 3 κάνουμε μία προσπάθεια να επανέλθει έτσι στην φόρμα του παρελθόντος. Έχει ένα μεγάλο ρεπό. Πιστεύουμε ότι θα τρέξει καλά. Τώρα θα το δείξει αυτό η κούρσα κιόλας, ας πούμε. Δεν ξέρω, ο ρυθμός της κούρσας. Καλή ανάβαση έχουμε. Ευελπιστούμε για τα καλύτερα. Θα είναι κρίμα, όντως, καλά λέει ο Γιάννης, να μας μιλήσει μόνο για τη μία νίκη, διότι πέτυχες τώρα τη δεύτερη ουσιαστικά και έχεις άλλη μία καβάλα στη συνέχεια. Ναι, εντάξει. Πρωτοεμφανιζόμενες φοράδες. Πάντα περιμένουμε το καλύτερο, τις βλέπουμε την προπόνηση. Είχε μία γρηγοράδα, ευνοήθηκε, πήγε στο κεφάλι η Ιουλιέτα και συνάντησε τον Ρωμαίο στο φίνις. Ψάχνανε, τον ψάχναν όλοι το Ρωμαίο. Τον ψάχναν, τον βρήκα εγώ ευτυχώς. Η Mary Reed, εντάξει, τα προβλήματα στο start που έχει δεν παρουσίασε τίποτα αρνητικό. Τη βρήκα πολύ ωραία, βρήκε το κεφάλι και κέρδισε, πιστεύω, εύκολα. Τσολή μας συνέχεια. Δυνατός όμιλος, είναι τα καλύτερα άλογα. Πιστεύουμε τα καλύτερα. Θέλουμε να δούμε καλό μάτς.